Να είμαι λοιπόν εδώ, στο κλείσιμο αυτής της εκπομπής, ώστε πάλι ο Κλήμης. Έχω λοιπόν επιλέξει ένα άλλο θέμα στο να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή τούτη. Το θέμα λοιπόν που θα κλείσω είναι αυτό ακριβώς που φοβερά με πείραξε όταν έπαιρνα τα χέρια μου ένα ιστορικό βιβλίο και σε κάποια στιγμή βρήκα μια ρίση, μια πρόταση, μια κουβέντα τέλος πάντων ενός γνωστού ανά το παγκόσμιο στερέωμα, γενικά στον πολιτικό και όχι μόνο χώρο. Η πρόταση λοιπόν αυτή, η κουβέντα τέλος πάντων, την έχει πει ο Χένρι Κίσιγκερ. Είχε λοιπόν πει το εξής. Αυτό μιλάμε το γεγονός γύρω στο 1968. Είπε λοιπόν το εξής. Προσέξτε με. Οι Έλληνες, στην Ελλάδα, οι Έλληνες είναι ατίθασος λαός. Πρέπει λοιπόν να του καταστρέψουμε την πολιτιστική ταυτότητα. Να του ρημάξουμε τη γλώσσα, την παιδεία, τη θρησκεία για να την υποτάξουμε. Έτσι μόνο διαλύουμε τους Έλληνες. Τελεία. Κλείνοντας εισαγωγικά. Αυτή λοιπόν ήταν η πρόταση του Χένρι Κίσιγκερ το 1968. Ο οποίος ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ. Ένας λοιπόν Ευρωαμερικάνος, πολύ γνωστός και μπασμένος στα κόλπα των Αμερικάνων και στο αμερικανικό ή παγκόσμιο στερέωμα, ο οποίος κατεύθυνε πολύ καλά την παγκόσμια ιστορία, μιας και είναι πολύ χωμένος βαθιά σε αυτά τα μέρη, για άλλους λόγους που προς το παρόν δεν μπορώ να πω τουλάχιστον το μικρόφωνο, δεν τραβάει να το πω. Λοιπόν, ήταν ο ίδιος, ας το θυμηθούμε καλά, ο οποίος τότε που οι Τούρκοι μπήκαν στην Κύπρο ήξερε τα πάντα για την Ελλάδα και αυτός οδηγούσε τους Τούρκους πότε να χτυπήσουν, πότε να περιμένουν, πότε να μπουν και τι να κάνουν και πώς και τι, και τους κάλεπτε συνεχώς. Ένας λοιπόν φανερός μισέλληνας και ανθέλληνας, ο Κίσιγκερ. Είπε λοιπόν αυτή την πρόταση που πρέπει να πω λίγο, ότι πρέπει να καταστρέψουμε την πολιτιστική ταυτότητα του Έλληνα, που είναι ατίθασος, για να τον υποτάξουμε, να τον ρημάξουμε γλώσσα, παιδεία, θρησκεία. Έτσι λοιπόν θα τον υποτάξουμε. Και έρχομαι πολύ καλά και σκέπτομαι, βλέποντας την πρακτική και την πράξη σήμερα. Τελικά, ο Χένρι Κίσιγκερ επιβεβαιώθηκε. Κατάφερα λοιπόν οι Αμερικάνοι και μας ξεφτέλησαν. Πάει και η παιδεία μας, πάει και η θρησκεία μας, πάει και η γλώσσα μας. Και είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια. Να πω για τη γλώσσα μας. Τι να πω. Το λεξιλογιό μας, η γνώση μας, κάτω από το μηδέν. Η παιδεία μας, πολύ πιο κάτω ακόμη. Η θρησκεία μας, σκάνδαλα με τους παπάδες, χαμός, πανικός, εκκλησίες άδειες. Έτσι λοιπόν έγινε μια μεγάλη πράξη αυτό που είπε και εμείς τρέξαμε πρώτοι να κάνουμε ακριβώς πραγματικότητα αυτή την πρόταση αυτού του μεγάλου ανθέλινα που μεσούσε υπερβολικά, υπερβολικότητα τους Έλληνες. Θέλετε λοιπόν να πάρουμε σαν πράξη, σαν πρώτη κουβέντα, την παιδεία μας. Να μιλήσουμε λοιπόν για τα πιο μικρά παιδιά, 15χρονα, 13χρονα, 17χρονα. Πιο πολύ κάτω από τη βάση. Άσχετοι. Με ένα τσιγάρο, ένα ποτό στην καφετέρια. Δεν ξέρουν τίποτε να κάνουν παρά μόνο τα αγόρια να ουρλιάζουν για τον ΠΑΟΚ και να κάνουν δεσμούς με τις κοπελιές και οι κοπελιές να φτιάχνονται και να κάνουν δεσμούς. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι σήμερα η παιδεία του Έλληνα και της Ελληνίδας, στα 15. Μα κλείνει τι λες, όπως ακριβώς είναι. Πού διαφωνείτε? Βλέπετε πολύ καλά, οι καφετέρειες, τα κλαμπς είναι πίτα. Γιατί? Εγώ θα ρωτήσω απλά γιατί. Κάποιος θα πει, μα ρε κλίμη να διασκεδάσουμε, να ξεκουραστούμε. Γιατί? Μέσα στη βδομάδα, ποιος μαθής κουράστηκε από το διάβασμα? Ποιος έκανε τόσα πράγματα και κουράστηκε να πάει να γλεντήσει το Σαββατοκύριακο? Δεν κατάλαβα. Όταν
Ένα άλλο παράδειγμα. Όταν όλο το χρόνο τα παιδιά βγαίνουν, πίνουν, καπνίζουν, κάνουν οτιδήποτε διάφορα, έτσι. Και βλέπεις κόβονται σε 7, 8, 5, 9 μαθήματα στο σχολείο. Λέω, αυτά τα παιδιά είναι ανάπηρα, είναι χαζά, είναι ηλίθια. Γιατί κόβονται στα μαθήματα. Κι όμως, ενώ όλο το χρόνο λοιπόν κάνουν τούμπες, κουλοτούμπες και δεν διαβάζουν τίποτα, το καλοκαίρι να πάνε, λέει, για μπάνι και ξεκούραση. Γιατί? Το χειμώνα τι κάνανε, κουράστηκαν, διάβασαν, έβγαλαν τα 19 και τα 20 και κουράστηκαν για να τώρα να πάνε να ξεκουραστούν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όμως ναι, είναι μεγάλη αλήθεια ακριβώς το Kissinger. Ότι πρέπει να καταστρέψουμε την παιδεία των Ελλήνων. Και την καταστρέψαμε. Κάποτε παλιά, σαν Έλληνες, αρχαία Ελλάδα και ούτω καθεξής, είχαμε τη φοβερή παιδεία ανά τον κόσμο ολόκληρη. Μεγάλους. Θυμάστε φιλοσόφους, Σωκράτης, Αριστοτέλης, Πλάτωνας, Δημόκριτος, Λεύκηπος και πόσοι μεγάλοι πέρασαν. Κι όμως, σήμερα τι είμαστε, ξεφτύλες. Έβγαλε μερική τέκνο, όλοι να ακούσουμε τέκνο και rave. Έβγαλε τρανς να ακούσουμε τρανς. Έβγαλε μερική heavy, ξέρω εγώ, πώς τα λέω αυτά, thrash, death metal κλπ. Από κοντά. Γιατί? Και καλά ο Αμερικάνος. Περνάει τη μουσική του. Το τέκνο, το rock and roll. Θυμάστε πάλι το rock and roll. Τα blues, τα περνάει σε εμάς. Είναι η μουσική του. Άντε στην ευχή. Μήθρε παιδιά που η μουσική μας είναι η παράδοση, η ελληνική μας μουσική. Ποιο Ελληνόπουλο ακούει παραδοσιακή μουσική, παραμύθια. Και μάλιστα πέρασε ψυχολογία ότι όποιος ακούει παραδοσιακή μουσική κλαρίνο είναι βλάχος, είναι παρακάτω. Και είναι καλύτερος αυτός που ακούει τέκνο και ρεύ και τρανς, που ακούει πραγματικά τον εμετό και τα φτισήματα των Αμερικάνων, έτσι. Δεν λέει, δεν λέει, κι όμως ισχύει πραγματικά. Θέλετε να πούμε ακριβώς για την εμφάνιση? Πάει η Ελληνίδα, πάει και ο Έλληνας. Άλλος με τα μαλλιά, άλλος με τα σκουλαρίκια, άλλος με τα κολλητά τζιν, οι άλλοι με το μήνυμα μέχρι πάνω τον ποπό και το στήθος απ' έξω. Και αυτό είναι εμφάνιση Ελληνίδας και Έλληνα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Φαντάζομαι θα μάθατε τις τελευταίες ημέρες ότι θα βγει ένα νέο κερμάτινο εκατοντόδραγμα. Ένα εκατοστάρικο καινούριο. Το οποίο λέει πάνω, τι θα δείχνει, προσέξτε μου. Τι θα δείχνει, λέει. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που έχει γίνει στην Αθήνα τώρα, το 97. Αυτό θα δείχνει πάνω. Προσέξτε. Θα δείχνει, λέει, πάνω το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου τώρα που έγινε στην Αθήνα. Και έρχομαι και λέω τώρα, παιδιά, ειλικρινά. Στα ράτα, γιατί ότι είμαστε Έλληνες, όχι βλάκες, όχι λίθοι, αλλά κάτι παραπάνω. Τι λοιπόν, να. Ένας Κολοκοτρώνης, ένας Καραϊσκάκης, ένας Κοραής, τόσοι μιλάμε, έφτισαν αίμα να μας θύμισε ελεύθεροι. Και πάνω στο κατοστάρικο, ο κάθε σκυλάραπας και ο κάθε Άραβας και ο κάθε Αμερικάνος που τρέχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου. Αυτοί είμαστε. Αυτοί οι Έλληνες οι αχάριστοι, οι βρωμίλοι, οι καραγκιόζητες, αυτοί είμαστε. Ούτε καν ευχαριστώ τους παππούδες, τους προγόνους μας. Κάποτε ένας Κολοκοτρώνης, ένας Καραϊσκάκης και τόσοι που μας τους ακούμε σαν παππούδες ή σαν κάτι πολύ μακρινό, έφτιαξαν πραγματικά άμα για να είμαστε εμείς άνετοι σήμερα. Και εμείς όμως, ούτε καν ξέρουμε τι ήταν αυτοί. Και αν εγώ ρωτήσω μια 16χρονη, 15χρονη κοπελίτσα να μου πει για τον Κολοκοτρώνη, να ξέρει τίποτα. Ούτε καν. Τι είπα να πει γέρος του Μωριά, δεν ξέρει. Κι όμως, άμα την πω για το Ρουβά, θα ξέρει τα πάντα. Και έρχομαι και λέω πολλές φορές, ίσως και από αντίδραση, ίσως και από πίκρα, και από παράπονο, και από θλίψη, πως τελικά θα έπρεπε ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης να υποταχτούν, να μην μας ελευθερώσουν, έτσι ώστε να μας πηδήξουν οι Τούρκοι για να καταλάβουμε τι πάει να πει. Πως τελικά έτσι θα έπρεπε. Και πως τελικά θα έπρεπε να τα παρατήσουν τα όπλα κάτω και να υποδηλωθούν στους Τούρκους ή στους Γερμανούς αργότερα, ο Δαβάκη και όλοι αυτοί, για να μας ξεφτυλίσουν οι Γερμανοί και τέλει για να καταλάβουμε τι είπα να πει ελευθερία. Μήπως έτσι θα έπρεπε, μήπως θα ήταν πιο καλά έτσι, γιατί είμαστε Έλληνες αχάριστο γένος, αχάριστο γένος. Ξεχάσαμε και όλους τους προγόνους μας. Ούτε 50 χρόνια δεν πέρασαν από το 1940 που οι δικοί μας έφτιασαν αίμα για να διώξουν μακριά Γερμανούς και Ιταλούς. Και εμείς εδώ, η εμφάνισή μας
Η γλώσσα μας, η παιδεία μας θυμίζει καθαρά ένα Αμερικάνο, ένα καραγκιόζι. Αυτό θυμίζει όλο και όλο. Και απλά αρκούμαστε να λέμε είμαστε Έλληνες. Σε τι είμαστε Έλληνες, ας τα πάρουμε αργά αργά. Θρησκεία την ξεφτυλίσαμε. Η παιδεία μας. Ούτε σχολεία δεν έχουμε, ρε παιδιά, τι μιλάτε, ούτε καθηγητές. Αγράμματοι καθηγητές σε σχολεία. Η γλώσσα μας, η επέτα μας. Η εμφάνισή μας, καθαρά αμερικάνικη. Η μουσική μας, μια από τα ίδια. Το φαγητό μας, τα γρήγορα και τα εύκολα φαγητά. Ιστορία, είμαστε απέραστοι και δεν έχουμε καθόλου γνώση τι πάει να πει ιστορία. Τελικά, πού είμαστε Έλληνες, σε τι είμαστε Έλληνες. Πέστε μου δηλαδή. Είμαι 1000% δεν έκανε ένα βράδυ ένα διαγωνισμό, ένα γκάλωπ, αν θέλω να το πω έτσι απλά τώρα που είναι γνωστή η έκφραση, το χρησιμοποιώ. Να μπει κάποιος στα 7 στα 12, θα φαντάζομαι ότι πολλοί δεν τα ξέρανε. Αν ρωτήσω κάποιον πότε ο Καραϊσκάκης πολέμησε και τι έκανε και πού σκοτώθηκε, θα ξέρει κανείς. Κι όμως, άμα ρωτήσω τον Μάικλ Τζάκσον, τον Μπρίσλι και όλους αυτούς, τον Ρουβά, τον Τριαντάφυλλο και πώς του λένε τους διάφορους, θα τα ξέρουμε απ' έξω. Αλλά ναι, είμαι σίγουρος ότι θα έπρεπε πραγματικά αυτοί οι παλιοί να υποταχθούν. Έτσι να μείνουν οι Τούρκοι, να βιάσουν τις μητέρες, τις αδελφές μας, οι Γερμανίνα μας, οι Ιταλία μας, βάλουν κάτω μας, ξεσκίσουν, για να καταλάβουμε τι πάει να πει Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, τι πάει να πει Δαβάκης, τι πάει να πει, τι πάει να πει, τι πάει να πει. Μόνο δεν θα καταλαβαίναμε τι πάει να πει Ελευθερία, τι πάει να πει Έλληνας. Ξυπνήσαμε ένα πρωινό και ήταν η Ελλάδα ελεύθερη. Ξεχάσαμε πολύ καλά όμως πριν από λίγο πόσους τόνους αίμα είχε ποδιστεί το χώμα αυτό που εμείς πάνω το φθήνουμε και κατουράμε, που οι άλλοι με το αίμα τους το έχτισαν και εμείς απλά αντιγράφουμε. Εγώ κουτέκνο, rave και εγώ τρανς, εγώ heavy metal, μπράβο, και είσαι τώρα Έλληνας και είναι αυτό Ελλάδα. Και τακτική, θα πάμε στα γρήγορα το πρωί σχολείο 8 με 2, 2,5 που τελειώνει, γρήγορα σπίτι. Ούτε καν διαβάσαμε όπως τα βιβλία, καπάκι στην καφετέρια στο φροντιστήριο και μετά να βγούμε την κόμενη τον κόμενο. Αυτό είναι ο Έλληνας. Πέστε, είναι ο Έλληνας αυτός. Αυτός ο Έλληνας που έχει πολιτισμό, που έχει θρησκεία, που έχει παιδεία, που έχει γλώσσα, τι έχει. Όταν βλέπετε να γίνεται παρέλαση 28 Οκτωβρίου ή στις 25 Μαρτίου και να μην υπάρχουν παιδιά να πάνε να παρελάσουν, να πούνε ευχαριστώ στους μεγάλους αυτούς ήρωες που πέρασαν, τον Πεντρόπες, τον Μαυρομιχάλη, τον Παπαφλέσσα. Να μην υποβρίσκονται παιδιά, να πούν ένα ευχαριστώ, ένα φόρο τιμής σε αυτούς που άφησαν και το τελευταίο τους κοκαλάκι για την ελευθερία της Ελλάδος. Και να βλέπετε λοιπόν, άντε και αυτοί που πάνε, και να βλέπετε λοιπόν κάποιες κοπελιές με το μήνυμα μέχρι πάνω. Και αυτή τη στιγμή τον Κολοκοτρώνη. Με τα μπούτια έξω, τη μόνη με τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη. Και μας στέλνει με σεβασμό, με ηθική, αλλά είπε και πριν από λίγο. Είδαν ότι ο Έλληνας ήταν ατίθεσο μυαλό, ατίθεση σκέψη. Γενναίος, προτεργάτης, παλικάρι και λεβέντης, λεβέντης και λεβέντισα. Και ο... Λοιπόν, ο Κίσκερ, αυτός ο μεγάλος, αν θέλει, είπε το εξής. Θα πρέπει να υποτάξουμε τον Έλληνα. Να το καταστρέψουμε θρησκεία, γλώσσα, παιδεία. Και εμείς, όχι το δεχτήκαμε, αλλά τους στηθήκαμε κιόλας. Ανοίξαμε και τα πόδια ευχάριστα. Το κατάφερα λοιπόν. Και η Ελλάδα σβήνει, αργοσβήνει, αλλά πια πολύ γρήγορα τώρα. Όλοι έχουν αλλάξει. Πολύ πολύ γρήγορα. Αν συγκρίνουμε ακριβώς τον Έλληνα στην προηγούμενη γενιά, θα δούμε ότι είχε έστω μια χτίδα, μια φλόγα από Ελλάδα. Σήμερα τίποτα δεν υπάρχει πια. Αρκούμαστε να λέμε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Καλά, είναι ελληνική. Και αν εγώ πω γιατί, κανείς δεν ξέρει γιατί. Απλά είναι ελληνική. Τώρα γιατί, πολλά θες. Χωρίς επιχειρήματα, χωρίς γνώση και παιδεία, που πάμε. Κράτος, έθνος, που δεν ξέρει την ιστορία του, είναι καταδικασμένο να πεθάνει. Θα μπορούσε κάποιο σπίτι να στηριχτεί χωρίς θεμέλια? Όχι. Κάποιο δέντρο χωρίς ρίζες? Όχι. Κάποιο έθνος χωρίς ιστορία, πώς να ζει λοιπόν? Όταν εμείς λοιπόν είμαστε αγράμματοι, απέδευτα από ιστορία. Τελείως. Όταν βλέπουμε καθηγητές να καίουν την ελληνική σημαία.
Όταν βλέπουμε καθηγητές να κάνουν προπαγάνδα στα σχολεία, τι λέμε, τι μιλάμε, η Ελλάδα. Αλλά είπα και πάλι, ναι, ναι, φταίνε αυτοί οι παλιοί που έφτιασαν την υγεία τους, το κορμί, το αίμα τους, και εκεί που αυτοί πραγματικά έπεσαν και έδωσαν την υγεία τους πραγματικά, έτσι μέσα από την ψυχή τους βαθιά, το αίμα τους το ίδιο, εμείς και πάνω πήγαμε και κάναμε τουαλέτες. Ναι, φταίνε λοιπόν, φταίνε. Θα πρέπει να μας αφήσουν, να μας ξεφτυλίσουν οι Τούρκοι και οι Γερμανοί, για να καταλαβαίνουμε τι πάνε να πει. Ελλάδα, ελευθερία, πατρίδα, παιδεία, γλώσσα και όλα τα παρόμοια. Όμως, όσο και να πω, όσο και να αλλάξω, οι Έλληνες, αυτοί με τη φλόγα μες στην ψυχή τους, είναι ελάχιστοι. Οι πιο πολλοί είναι Αμερικανάκια, Ρωσάκια, Γερμανάκια. Έτσι λοιπόν, θα απευθύνω μόνο ένα μήνυμα στους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τους λίγους, 2 με 3, 5 το πολύ, 6-7. Για τους πιο πολλούς, απλά, είναι η προέκταση των Αμερικάνων, των Ρώσων κλπ. Είναι απλά αυτοί που βολεύονται να τρώνε καθαρσίες, βρωμιές και να καταπίνουν λέμαργα εμετούς. Αυτοί είναι. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί. Λοιπόν, εγώ θα στείλω το μικρό μου αυτό μήνυμα στους λίγους και στις λίγες Ελληνίδες και Έλληνες. Ότι, ναι, ο Έλληνας πάντα ζει, πάντα προσπαθεί, πάντα παλεύει. Έλληνας, επαναλαμβάνω, να πει γιος του φωτός. Και ότι και να πει ο κάθε αλήτης, αν θέλει να, και η Σιγκέρ και οποιοδήποτε αλήτης και βρωμιάρης, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να σβήσει η Ελλάδα. Γιατί όμως δεν μπορεί να σβήσει, εδώ είναι το μεγάλο μυστικό και κουμπί. Γιατί? Γιατί ακριβώς την Ελλάδα τη φυλάει ο Θεός και την αγαπάει η Παναγιά. Γι' αυτό. Και θέλω να κρυβόμαστε πάνω ακόμα αυτόπτες μάρτυρες και από το 1821 στα βιβλία, αλλά και ζωντανοί από το 1940, που μιλάνε για πραγματικά την Παναγιά να οδηγεί τα στρατεύματα και να κερδίζουμε μάχες που ήταν από πριν χαμένες και από χέρι χαμένες. Κι όμως, γι' αυτό ακόμη το πετάμε μακριά. Και κάθε μέρα σχολιόμαστε τι έκανε ο κάθε παπάς. Ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε φρομεροί από πάνω μέχρι κάτω και πρέπει πρώτα να καθίσουμε τον εαυτό μας και να ασχοληθούμε με τους παπάδες. Και θα πω αυτό και θα κλείσω. Δεν πάει πολύ καιρός που ένα μεγάλο θαύμα συγκλώνει στη Λάρισα. Ο πολιούχος της Λάρισας είναι ο Άγιος Αχίλιος. Ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης, ο φύλακας τέλος πάντων της Θεσσαλονίκης, είναι ο Άγιος Δημήτριος. Είχαν λοιπόν μια συνάντηση οι δύο Άγιοι αυτοί, κάπου εκεί έξω από τη Λάρισα, κάπου κοντά στα Τέμπη. Μίλησαν τόσο δυνατά και τόσο φωναχτά, που τους άκουγαν υπεραστικοί έμποροι επιχειρηματίες ο κόσμος. Κι όμως, ποιος έμαθε το γεγονός αυτό? Φρόντισαν γρήγορα να χαθεί και να ξεχαστεί. Και οι δύο Άγιοι λοιπόν συμφώνησαν ότι, Άγιος Δημήτρης και Άγιος Αχίλιος, να αφήσουν τις πόλεις τους, να μην τις φυλάνε πια, ούτε Θεσσαλονίκη ούτε Λάρισα. Να τις απαρατήσουν τελείως. Γιατί έχει βρωμήσει από αμαρτία, πορνεία, νηθικότητα και ξεφτιλία. Και τότε λοιπόν θα περγόταν καταστροφή. Κι όμως και πάλι, ο Θεός από αγάπη δεν τους άφησε να φύγουν. Και τους έστειλε και πάλι να είναι φύλακες στην πόλη μας. Οι Άγιοι όμως θέλησαν και θέλουν επιμένουν να φύγουν, γιατί έχουμε βρωμήσει. Για παιδιά, φύγει ο Άγιος Δημήτρης και ο Άγιος Αχίλιος. Θα σας πω για την πόλη μας, αλλά είπα παιδιά, φύγει ο Άγιος Δημήτρης από την πόλη να τη φυλάει. Θα καταλάβετε πόσο γρήγορα θα καταστραφούμε. Τότε θα καταλάβετε λοιπόν, που ούτε καν κεράκι δεν ανάβουμε στον Άγιο Δημήτριο. Και να πάμε στα κλαμπς, 5 ώρες όρθιοι, με στον καπνό, στα τσιγάρα, στα ποτά και σε όλες τις βλακίες μπορούμε. Και στην καπνίλα. Να πάμε δύο ώρες. Το γερακί να πούμε να ευχαριστώ στον Θεό, δεν μπορούμε. Αυτοί δεν είναι Έλληνες. Αυτοί είναι αλήτες. Αυτοί είναι καραγκιόδες. Αυτοί είναι κάτι παρακάτω από σκυλάραπες. Κλείνοντας. Ελληνοειδή υπάρχουν πολλά. Έλληνες ελάχιστοι. Σε αυτούς απευθύνομαι. Εκείνο που θα πω. Να κρατήσουν βαθιά μέσα στην ψυχή τους τη φλόγα της Ελλάδας, τη φλόγα του Έλληνα και της Ελληνίδας, το λεβέντι και τη λεβέντι σας. Και λοιπόν, θα έρθει το γύρισμα του χρόνου, θα είναι αυτοί που θα πάρουν και θα πάνε μπροστά. Αυτοί που αξίζουν για νίκες και επιτυχίες. Ο κάθε νεαρός και κάθε νέος και κάθε νέο, οποιοδήποτε, που κουνιέται κάπου κάτω από τους ήχους, από τους ήχους του πυθικιστικού μουσικού ρεύματος, τέκνο, ρεύ, τρανς, χεύη και όλα τα παρόμοια,
άστο να πηγαίνει και να πεθαίνει. Έτσι λοιπόν αυτοί οι λίγοι θα ηγηθούν, θα πάνε μπροστά και έτσι θα αλλάξει, αν κάποτε προλάβουμε να αλλάξει, η Ελλάδα, η χώρα του φωτός. Κλείνει τα μπέλος, έρχομαι σε λίγο για τα υπόλοιπα.